Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Δευτέρα, 5 Αυγούστου και τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο καθώς στις επιτροπές της Βουλής με τον χαρακτήρα του επίγοντος συζητείται το πολυνομοσχέδιο το οποίο θα φέρει την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου και αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Την ίδια ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αντιδράσεις αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον νέο επικεφαλής της ΕΕΠ. Ξεκίνησε στις επιτροπές της Βουλής με το χαρακτήρα του επίγοντος η συζήτηση του Διυπουργικού Νομοσχεδίου που προβλέπει μεταξύ άλλων την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου και την κυβερνησιμότητα σε δήμους και περιφέρειες. Η συζήτηση στις επιτροπές θα ολοκληρωθεί αύριο, ενώ θα κληθούν για ακρόαση και εξωκοινοβουλευτικοί φορείς. Την Τετάρτη θα εισαχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια και αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη. Με τον νόμο που έχει ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, και το μοντέλο, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης που φέρατε για την τοπική αυτοδιοίκηση, εμείς εκτιμάμε ότι δημιουργούνται καταστάσεις που αποδιοργανώνουν και διαλύουν το θεσμό της αυτοδιοίκησης. Το να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να κουβεντιάζουν και όχι να κάνει το ο Δήμαρχος τον αυτοκράτορα με το 60% των δημοτικών συμβούλων που του έδινε ο προηγούμενος νόμος. Νέα Δημοκρατία λέει στους πολίτες ότι εγώ αδιαφορώ, δεν υπολογίζω καν ποιους και γιατί ψηφίσατε και απονομιμοποιώ τα αποτελέσματα των εκλογών με άρθρα νόμου. Η πρόθεσή μας είναι να επαναφέρουμε την κοινή λογική, να καταργήσουμε τη στρέβλωση του ασύλου, την κατάχρησή του, την εργαλειοποίησή του, τη μετατροπή του από άσυλο ιδεών σε άσυλο ανομίας και παραβατικότητας. ΚΚΕ το δηλώνουμε και από αυτό το βήμα, με όλες του τις δυνάμεις θα παλέψει να μπλοκάρει την απόπειρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να καταργήσει το ακαδημαϊκό άσυλο. Οι δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας ότι οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να επεμβαίνουν αυτεπαγγέλτως υπονομεύουν την ουσία της ακαδημαϊκής διαδικασίας που συνίσταται, την ελευθερία ιδεών και έρευνας και στη συνεργασία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Από την άλλη, στην Ολομέλεια συζητείται από σήμερα το νομοσχέδιο για το λεγόμενο επιτελικό κράτος, το οποίο σύμφωνα με την κυβέρνηση θα φέρει την αποτελεσματικότερη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δημιουργία μιας νέας δομής, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αυτή θα ενσωματώσει όλα τα ελεγκτικά όργανα σε ένα, τον επικεφαλής της οποίας θα επιλέγει ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα ψηφίζει η αρμόδια επιτροπή, την πλειοψηφία της οποίας έχει η Νέα Δημοκρατία. Επιτελικό είναι το κράτος εκείνο το οποίο φέρει αποτέλεσμα. Είναι το κράτος το οποίο προγραμματίζει και το οποίο μπορεί να συντονίζει και να ελέγχει. Το νομοσχέδιο που συζητάμε έρχεται να φέρει ρυθμίσεις οι οποίες οδηγούν σε υπερσυγκέντρωση και κομματικό έλεγχο των κρατικών δομών και της δημόσιας διοίκησης. Δεν είμαστε Γερμανία. Στη Γερμανία αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλά το κράτος δουλεύει. Δυστυχώς στην Ελλάδα, είτε αλλάξει η κυβέρνηση είτε όχι, το κράτος δεν δουλεύει. Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού έδωσαν στη δημοσιότητα απόφαση με αφορμή τις προσπάθειες της κυβέρνησης να περάσει νόμο, ώστε να μπορέσει να αντικαταστήσει τη Βασιλική Θάνου και να οδηγήσει από πουμπί πρόσωπα που δεν φαίνεται να είναι αρεστά στο Μαξίμου. Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφέρει ότι το άρθρο 101 του Πολυνομοσχεδίου είναι αντίθετο με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εσωτερικό δίκαιο αλλά και το ελληνικό σύνταγμα. Η εν λόγω διάταξη εισάγεται με τη διαδικασία του επίγοντος χωρίς να συντρέχει λόγος επίγοντος και χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί η γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 14 παράγραφος 2 και 23 παράγραφος 2 του νόμου 3959 του 2011. Περαιτέρω, η διάταξη αυτή προσδίδει αναδρομικότητα στο ασυμβίβαστο και ως εκ τούτου είναι καταφανώς αντίθετη με το ενωσιακό δίκαιο, με την ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με το Σύνταγμα και το εσωτερικό δίκαιο. Η αναδρομικότητα της επίμαχης διάταξης καταλαμβάνει και τα υπηρετούντα μέλη και στελέχη της Επιτροπής, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να διακόπτεται ευνηδιαστικά και βία η θητεία για την οποία είχαν επιλεγεί και διοριστεί, παραβιάζει το Σύνταγμα και τις αρχές του εθνικού δικαίου. Συνεχίζονται και σήμερα οι αντιδράσεις για την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη νέα θέση του νέου επικεφαλής της ΕΕΠ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας των Συντακτών, ο εκλεκτός του Πρωθυπουργού Παναγιώτης Κοντολέων
Υπουργείων, πέρα το ότι φαίνεται πως δεν έχει την πανεπιστημιακή κατάρτιση που απαιτείται, ήταν μέχρι πρόσφατα ανώτατο στέλεχος πολυεθνικής εταιρείας Security. Ο ίδιος έχει καταδικαστεί για συκοφαντική δυσφήμιση Ερδογράφου, που υποστήριζε ότι η εταιρεία του παρανομεί αφού δεν τηρεί την εργατική νομοθεσία. Ο διορισμός ενός πρώην στελέχους ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην ηγεσία μιας υπηρεσίας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας δεν προσφέρει την παραμικρή εγγύηση για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις, εξακολουθεί να μην δημοσιεύει το πλήρες βιογραφικό του κύριου Κοντολέοντα. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην απαντά στο ερώτημα σχετικά με το αν ο εκλεκτός του Κυριάκου Μητσοτάκη κατέχει ή όχι πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στοιχείο αναγκαίο για τη συγκεκριμένη θέση? Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως η ασφάλεια και το κύρος της χώρας δεν μπορούν και δεν πρέπει να γίνουν έρμεο των ανεύθυνων επιλογών του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτά συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή. Αυτή την ώρα στη Βουλή μιλάει ο πρώην Πρωθυπουργός και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Πάμε να ακούσουμε τι λέει. Στο 1969, αλλά στο 2019. Είτε σας αρέσει, είτε όχι. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχουμε μία αποκλειστική δήλωση από την κυρία Βασιλική Θάνου, όπου εδώ στο Κόντρα δίνει τη δική της απάντηση σε όσα συμβαίνουν. Παρακαλώ να την παρακολουθήσουμε. Η διάταξη είναι τόσο καταφανώς αντίθετη με το Σύνταγμα, καθώς και με το Ενωσιακό Δίκαιο και με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ώστε θα πρέπει να εκφράσω την απορία μου πώς γίνεται και δεν παρεμβαίνουν ορισμένα μέλη της κυβέρνησης, τα οποία έχουν νομικές γνώσεις προς απόσυρση της διάταξης ή έστω για τη μη αναδρομικότητα αυτής. Πριν μερικές ημέρες, ο Υπουργός κ. Γεραπετρίτης απέσυρε αντίστοιχη διάταξη περί αναδρομικότητας ως προς το ασυμβίβαστο των Γενικών Γραμματέων. Εάν στην παρούσα περίπτωση δεν υπάρξει παρόμοιος χειρισμός, θεωρώ ότι αποδεικνύεται σαφώς ότι πρόκειται για καθαρά φωτογραφική διάταξη, η οποία στοχεύει αποκλειστικά και μόνο σε συγκεκριμένα πρόσωπα, κάτι που επίσης συνιστά παραβίαση του Συντάγματος και των γενικών αρχών του δικαίου. Εάν η κυβέρνηση επιμείνει, θα εκτεθεί όχι μόνο στο εσωτερικό, αλλά και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, η κυρία Θάνου χαρακτήρισε φωτογραφική τη διάταξη για το ασυμβίβαστο. Είναι μια κριτική που ακούσαμε και από άλλες πλευρές. Θα επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα. Πρώτα όμως πάμε να παρακολουθήσουμε τα βασικά σημεία της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα στη Βουλή. Στην προσπάθειά σας να στήσετε ένα αυστηρά ελεγχόμενο, κεντρικά ελεγχόμενο και βαθιά κομματικό κράτος, είχατε κάνει μια σοβαρή προετοιμασία. Τόση προετοιμασία που τις πρώτες νομοθετικές σας παρεμβάσεις, νομοθετικές παρεμβάσεις που συγκεντρώνουν υπερεξουσίες, που μετατρέπουν το Πρωθυπουργικό Γραφείο σε Λεβιάθαν με στρατιές μετακλητών, που τοποθετούν κομματικούς επιτετραμένους στα Υπουργεία, καταργώντας την επιλογή γραμματέων στα Υπουργεία μέσω ΑΣΕΠ, που υποβαθμίζουν ελεγκτικά σώματα και καταργούν πλήρως τον θεσμό του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, που λειτουργούσε απρόσκοπτα με τους δημόσιους επιθεωρητές επί πάρα πολλά χρόνια, νομοθετικές παρεμβάσεις που παρεμβαίνουν ευθέως και απροκάλυπτα στην ανεξάρτητη αρχή ανταγωνισμού, θα τη ζήλευε ακόμη και η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία. Μπορεί και η κυβέρνηση Μπολσονάρο στη Βραζιλία, αν λάβουμε υπόψη μας από τους υμνητές της Χούντας, της δικτατορίας που έχετε συμπεριλάβει, που έχετε διορίσει σε κυβερνητικές θέσεις. Διορίσατε ως επικεφαλής της ΕΙΠ έναν κύριο, δεν τον γνωρίζει κανείς. Τοποθετήσατε Γενικό Γραμματέα Τουρισμού, τον κύριο Λούλη, ο οποίος έγραψε βιβλίο, προσέξτε, όχι μετά τη μεταπολίτευση, όχι τη δεκαετία του 80, έγραψε βιβλίο το 2015 για να υμνήσει τη δικτατορία των συνταγματαρχών, υμνητή της Χούντας τώρα. Επαναλαμβάνω, όχι τότε. Τότε ήταν και ο κύριος Βορύδης και άλλα στελέχη σας. Τώρα. Αλλά βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι μας το γιατί, διότι δεν αποπέμπεται έτσι εύκολα ο ταμείας του Ιδρύματος Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Τοποθετήσατε έναν άνθρωπο της αγοράς
με τη μικρή λεπτομέρεια ότι είναι άνθρωπος της Lambda Development. Σε θέση υφυπουργού να διαχειριστεί την υπόθεση του ελληνικού. Για να δούμε σε αυτές τις λίγες μέρες τι έχετε σκαρώσει. Ότι ο δολοφόνος του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου αποφυλακίστηκε λόγω του ποινικού κώδικα. Ότι ο κύριος Φλώρος, το κύριος ίσως να είναι υπερβολή στην τοποθέτηση αυτή, συνεργάτης του διευθυντή, του νέου διευθυντή του Μεγάλου Μαξίμου, του κύριου Δημητριάδη, επίσης αποφυλακίστηκε λόγω του ποινικού κώδικα. Δεύτερο ψέμα, ότι δήθεν μειώνεται τους μετακλητούς. Τους μειώνετε, τους κάνετε από 4-8. Επίσης, ότι εσείς δήθεν μέσα σε 10 μέρες διασφαλίσατε πρόσβαση σε 155.000 παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Η απόφαση υπήρχε ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση και είχε δεσμευτεί το ποσό 270 εκατομμύρια 30/5/2019. Δεν είναι εδώ ο κ. Βρούτσης, αλλά προκαλώ να έρθει σε αυτό το βήμα εδώ στη Βουλή υπεύθυνα και να πει ένα όνομα. Ποιος πήρε σύνταξη 24.000 ευρώ επί των ημερών μας. Ένα όνομα να πει. Αυτά είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον συνάδελφο Φίβο Κλαβιανό. Φίβο, καλησπέρα. Έχουμε πολλά από τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βουλή. Στην ολομέλεια τη συζήτηση για το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος. Στις επιτροπές έχουμε αυτό το διπουργικό, το πολυνομοσχέδιο που φέρνει τις αλλαγές στο άσυλο. Ουσιαστικά ανατρέπει την απλή αναλογική στους Δήμους. Σίγουρα είναι το ασυμβίβαστο. Είναι πολλά τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή. Είναι πολλές οι αλλαγές και φέρνουν βέβαια και σε αντιπαράθεση την κυβέρνηση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και όχι μόνο με την αντιπολίτευση, αλλά και με το περιδικαίο αίσθημα. Mm-hmm. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Δεν χρειάζεται να τα βάλουμε όλα. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε δυνατότητα να συζητήσουμε για πολλά πράγματα, αν και ο Αύγουστος δεν είναι μήνας που συνήθως κουβεντιάζαμε τόσο έντονα βαριά πολιτικά αυτός θέματα. Αυτό τουλάχιστον μέχρι την αρχή του θα είναι. Λοιπόν. Υπήρχε μια αυστηρή κριτική της αντιπολίτευσης προς το ΣΥΡΙΖΑ ότι συμπεριφέρεται αντιθεσμικά όταν ήταν κυβέρνηση. Να δούμε τώρα τι κάνει αυτή η κυβέρνηση ως απάντηση και ως συνέχεια στην κριτική που έκανε το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Επιτελικό κράτος λένε. Επιτελικό κράτος σε ποιον? Στον εαυτό του ο κύριος Μητσοτάκης, υπερεξουσίες τεράστιες απευθείας στον Πρωθυπουργό, σαν να μην εμπιστεύεται ούτε καν τους υπουργούς του και με αύξηση μετακλητών, η οποία βαφτίζεται κιόλας μείωση, και να δούμε και πόσο πολύ θα φτάσει κιόλας. Επιπλέον, με καταργήσεις ή υποβαθμίσεις ανεξάρτητων αρχών και ελεκτικών μηχανισμών ή με αντικαταστάσεις προσώπων, όπως είδαμε τώρα με την κυρία Θάνου, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί. Στο κάτω-κάτω, η κυρία Θάνου δεν είναι κάποιο πρόσωπο το οποίο δεν έχει λειτουργήσει νομικά μέσα στα πλαίσια του νόμου. Για ποιο λόγο να βιαστεί με πολύ επίγον τρόπο να προχωρήσει αυτές τις κινήσεις η κυβέρνηση? Επίσης, δεν είναι καθόλου λογικό να έχουμε όλα αυτά τα πράγματα και να έχουν ήδη αρχίσει mm-hmm. τα φάουλ ως προς το ότι υπάρχει ένα... αλυσβερής θα λέγω, μια διαπλοκή με την αγορά. Ανθρώπους της αγοράς χρησιμοποιούμε εκεί πέρα που είναι φανερό. Μάλιστα. Ότι υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας μεταξύ του λειτουργήματός τους και του κάνανε προηγουμένως. Το να παίρνουμε κάποιον από τη Lambda Development για να τον κάνουμε υπουργό που θα διαπραγματευτεί στη συνέχεια μαζί της, ή από την αγορά για το θέμα της ασφάλειας και να τον βάζουμε στην ΕΕΠ, όλα αυτά είναι πράγματα πάρα πολύ περίεργα. Πολλές οι αλλαγές, όπως είπες και εσύ, θα έχουμε την ευκαιρία μέσα στη βδομάδα να τις αναλύσουμε. Φίβο Κλαβιανές, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αν είπε ότι θλίψη σκόρπισε στο νησί της Χίου η είδηση του θανάτου ενός 19χρονου από πτώση μπασκέτας. Ο άτυχος νεαρός καταπλακώθηκε ενώ έπαιζε με φίλους του στην περιοχή Δασκαλόπετρα, όπου έκανε τις διακοπές του. Παρότι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Μια ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο νησί της Χίου. Ένας 19χρονος βρήκε φρικτό θάνατο μετά από πτώση μπασκέτας πάνω του. Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή Δασκαλόπετρα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ο άτυχος νεαρός που έκανε διακοπές στο νησί καταπλακώθηκε από μπασκέτα την ώρα που έπαιζε μαζί με άλλους τρεις συμφοιτητές του. Υπήρχε μια κυρία η οποία δουλεύει στα επίγοντα του νοσοκομείου. Κατευθύνθηκαμε όλοι μαζί προς τα εκεί. Αρκετός κόσμος από το μαγάζι και βρήκαμε ήδη το παιδί να είναι κάτω πεσμένο σε ένα λουτρό από αίμα. Το ασθενοφόρο ήρθε πολύ γρήγορα,
Η κυρία που δουλεύει στο νοσοκομείο, ήταν εκτός υπηρεσίας βέβαια, έπιασε σφιγμό, ήταν πολύ αμυδρός σφιγμός. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τον νεαρό σύντομα για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο της Χίου. Δυστυχώς όμως, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο, αλλά και τις μετέπειτα προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα να καταλήξει λίγη ώρα αργότερα. Σοκαριστικές είναι οι φωτογραφίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το γηπεδάκι του θανάτου. Όπως φαίνεται και στα πλάνα, η μπασκέτα δείχνει να είναι πρόχειρα τοποθετημένη, καθώς ήταν στερεωμένη με απλό τσιμέντο, χωρίς βίδες και σε βάθος μόλις λίγων εκατοστών. Φαίνεται επίσης πως η βάση είχε στηθεί πρόχειρα με τη χρήση τσιμεντόλιθων. Όπως έγινε γνωστό, η συγκεκριμένη μπασκέτα είχε τοποθετηθεί στο γήπεδο πριν από τουλάχιστον 20 χρόνια και δεν είχε συντηρηθεί ποτέ, παρότι βρίσκεται δίπλα σε παραλία, κάτι που κάνει πιο έντονη τη διάβρωση της βάσης της λόγω της αρμύρας. Πρέπει να διερευνηθεί τι προβλέπει η αρχική μελέτη, πώς έγινε η κατασκευή, πόσα χρόνια είναι έτσι. Η βάση, η στήριξή της είχε διαβρωθεί πάρα πολύ. Ίσως δεν ήταν και η αρμόζουσα στήριξη. Είδαμε ότι ήταν δύο σωλήνες διαβρωμένες μέσα στο τσιμέντο. Αυτό από πάνω δεν φαίνεται. Φάνηκε τώρα που έπεσε κάτω η μπασκέτα. Τρία τελευταία χρόνια από δημοτικό που ερχόμαστε εκδρομές δεν έχω δει ποτέ κανέναν να κάνει μια συντήρηση. Οι μπασκέτες πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 χρόνια. Μόλις έγινε γνωστό το θλιβερό περιστατικό, ο δήμαρχος του νησιού Μανώλης Βουρνούς παρουσιάστηκε αυτοβούλος στην αστυνομική διεύθυνση της Χίου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη του γεγονότος. Σήμερα το πρωί, με τη διαδικασία του αυτοφόρου, οδηγήθηκε στην εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξαμελίας. Κρίθηκε όμως ότι για το συγκεκριμένο χώρο δεν είναι υπεύθυνος ο ίδιος και κατ' επέκταση ο Δήμος Χίου, αλλά η τοπική κοινότητα, και έτσι αφέθηκε ελεύθερος. Για το τραγικό γεγονός που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του νησιού, η εισαγγελέας πρωτοδικών Χίου διέταξε τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, καθώς και πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος. Τη θλίψη του για το 19χρονο εξέφρασε ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος. Επιτρέψτε μου, πρωτού προβώ στην επιχειρηματολογία για το θέμα που συζητάμε σήμερα, να εκφράσω εκ μέρους της κυβερνήσεως συνολικά και του Πρωθυπουργού την βαθιά θλίψη μας και τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του νέου ανθρώπου που έχασε χθες το βράδυ τη ζωή του σε αθλητική εγκατάσταση του Δήμου Χίου. Είναι αυτονόητο ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί πλήρως από τις κρατικές αρχές. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπηρεσίες του Δήμου Χίου έχουν ξεκινήσει ένα σαφάρι αναζήτησης προκειμένου να διαπιστώσουν ποια χρονολογία ακριβώς τοποθετήθηκε η μπασκέτα, επί ποιας δημοτικής αρχής, με ευθύνη ποιου εργολάβου και αν η τοποθέτηση έγινε με βάση τους κανόνες ασφαλείας. Μάλιστα, μια θλιβερή είδηση. Εμείς όμως θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Θα επιστρέψουμε στην πολιτική και τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Βουλή. Εδώ στο στούντιο έχουμε στην πρώτη μας πολιτική συζήτηση τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Γιώργο Στήλιο. Κύριε Στήλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές του Κόντρα TV. Έχουμε πάρα πολλά που γίνονται στην Βουλή αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα την δική σας εικόνα για αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα να ξεκινήσω, επειδή ξέρω ότι είστε και πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, να ξεκινήσουμε με το άσυλο. Γιατί, πρώτα απ' όλα, πρέπει να αλλάξει, και αν ναι, γιατί πρέπει να αλλάξει το καθεστώς του ασύλου? Ακούστε, το άσυλο πρέπει να αλλάξει. Είναι μια πραγματικότητα που το ζητάει η κοινωνία σήμερα συνολικά, το ζητάει η νέα γενιά της πατρίδας μας, το θέλουν οι επιστήμονες, οι καθηγητές, οι νέοι επιστήμονες, οι ερευνητές, οι φοιτητές, το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Και γιατί αυτό το ζητούν? Το ζητούν διότι το Πανεπιστήμιο χρειάζεται να επιστρέψει σε μια ομαλότητα, να επιστρέψει σε μια κανονικότητα. Δεν μπορεί μέσα στο Πανεπιστήμιο να έχει γίνει το κέντρο δράσης ατόμων τα οποία κατηγορούνται για ποινικές, κακοκαιρματικές πράξεις και να τελούνται εκεί διάφορα αδικήματα. Θα πρέπει λοιπόν αυτεπάγγελτα η αστυνομία να μπορεί να παρεμβαίνει, και αυτό εξασφαλίζει η νομοθετική ρύθμιση, η οποία εισηγήθηκε σήμερα η κυβέρνηση δια της αρμόδιας Υπουργού της κυρίας Νίκης Κεραμέου στην αρμόδια Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, όπου συζητούμε το σχετικό νομοσχέδιο. Άρα λοιπόν, ολοκληρώνοντας τη σκέψη μου, τι έχουμε? Έχουμε
την διασφάλιση των φοιτητών, των επιστημόνων, των ερευνητών, των καθηγητών να μπορούν ελεύθερα να διαβουλεύονται, να ερευνούν, να εκφράζονται και να έχουν το Πανεπιστήμιο σε μια ομαλότητα και όχι να έχει γίνει ένα κέντρο ανομίας όπως δυστυχώς το διαπιστώνει η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής κοινής γνώμης σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, όλοι θέλουμε μια καλύτερη εικόνα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Το θέμα όμως είναι ότι υπάρχουν και αντιδράσεις. Δεν θέλουμε μόνο μια καλύτερη εικόνα. Θέλουμε το πανεπιστήμιο να επιτελεί το σκοπό του. Έχουμε μια διαρροή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Ενώ έχουμε πολύ καλά ιδρύματα, πάρα πολύ καλά πανεπιστήμια, τμήματα, εργαστήρια που διακρίνονται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στο διεθνή χώρο, δεν μπορεί το άσυλο με τις ιδεολειπτικές αιμονές διαφόρων να είναι λόγος παρεμπόδισης λειτουργίας όλων αυτών των δραστηριοτήτων. Το θέμα είναι για να κρατήσει του νέου επιστήμονε εδώ πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλε θέσει εργασία με τι κατάλληλε αμοιβέ. Αλλά μην ανοίξουμε αυτό το θέμα τώρα. Θα αναφερόμουν στι αντιδράσει. Παίζει μεγάλο ρόλο και το άσυλο. Ξέρετε ότι πόσοι ερευνητέ και επιστήμονε έχουν πειράματα τα οποία εκτελούνται στο πανεπιστήμιο και λόγω τη κατάσταση ανομία που υπάρχουν δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα εργαστήριά τους, να έχουν πρόσβαση στα κέντρα στα οποία εργάζονται και δουλεύουν μέσα στο πανεπιστήμιο ή να αναγκάζονται να βρίσκουν άλλους τρόπους για να μπορέσουν να πάνε στο χώρο εργασίας τους. Θα ήθελα και μια απάντηση στις αντιδράσεις που υπάρχουν, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω στον αέρα. Έχω καταγράψει τις τελευταίες που έγιναν στη Βουλή. Έχω του κυρίου Πολάκη, που λέει ότι ακόμα και οι Γερμανοί κατακτητές σεβάστηκαν το άσυλο. Η Νέα Δημοκρατία θέλει ιδεολογική αποστήρωση των πανεπιστημίων. Τι λέτε σε αυτό? Λέω ότι τα παιδιά μας κοπιάζουν, διαβάζουν, μοχθούν και θέλουν οι κόποι τους να μπορούν να ανταμυφθούν, θέλουν να πιάσουν τόπο, να πιάσει τόπο η προσπάθειά τους και δεν έχει να κάνει καμία σχέση αυτά τα οποία τα ιδεολογικά ή τα συνθηματολογικά τα οποία προσπαθούν να επικαλεστεί σήμερα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το Πανεπιστήμιο θα λειτουργήσει και θα λειτουργήσει κανονικά με την συνδρομή και την συμβολή και την ευθύνη όλων. Και όταν μιλώ όλων, ξεκινούμε από τους φοιτητές, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους καθηγητές, τις πρετανικές αρχές, αλλά και με την ευθύνη της πολιτείας. Διότι όλοι δίνουμε λόγο απέναντι στην ελληνική κοινωνία, στους πολίτες και δίνουμε λόγο και στον Έλληνα φορολογούμενο. Έχετε ζήσει και έχετε κάνει πολλές φορές ρεπορτάζ, το έχουν δει οι πολίτες κατά το παρελθόν, όπου καίγονται εργαστήρια, καταστρέφονται υπολογιστές, χάνονται δουλειές και κόποι και δουλειές χρόνων και κόποι και μόχθος που έχει παραχθεί μετά από πολύ χρόνο και από πολλή δουλειά, μηνών, μέσα στα εργαστήρια, μόνο και μόνο για να έχουμε μια ιδεολειπτική ή μια αντιμετώπιση σε σχέση με την λειτουργία του άσυλου. Νομίζω ότι είσαστε ξεκάθαρος. Είναι πολύ σημαντικό θέμα το άσυλο, αλλά θέλω να προλάβουμε να συζητήσουμε και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Ένα από αυτά είναι οι αλλαγές που έρχονται με το επιτελικό κράτος. Υπάρχει μια κριτική που ασκείται και εδώ, ότι συγκεντρώνονται πάρα πολλές εξουσίες στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Έχουμε ανάγκη από ένα καλύτερο κράτος. Το έχουμε διακηρύξει επανειλημμένα. Βρισκόμαστε σε μια καλή χρονική συγκυρία για την χώρα και την πατρίδα. Έχουμε μια νέα κυβέρνηση με πολύ νοπή λαϊκή εντολή, με ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή, με μια, μπροστά μας με μια τετραετή κοινοβουλευτική και κυβερνητική θητεία. Αυτή λοιπόν τη θητεία χρειάζεται να την εκμεταλλευτούμε με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, θεσμικές αλλαγές. Η πρώτη και μια πρώτη αλλαγή είναι αυτή η οποία γίνεται με το επιτελικό κράτος. Θέλουμε ένα πιο αποτελεσματικό και πιο καλό κράτος. Το ζητούν οι πολίτες και έχουμε υποχρέωση να ανταποκριθούμε στο ερώτημα αυτό, σε αυτό το ζητούμενο των Ελλήνων πολιτών, όχι έτσι θεωρητικά, διότι το καλύτερο κράτος συμβάλλει, ξέρετε πάρα πολύ καλύτερα, στο να δουλεύει πιο καλά η οικονομία, να εξυπηρετούμε τον πολίτη καλύτερα, να μπορούν οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες να γνωρίζουν ποιο είναι το καθεστώς το οποίο περιμένουν να τους ανταποκριθεί η δημόσια διοίκηση, πόσες χρόνος και πόσες ώρες εργασίας δεν χάνονται εργατόρες από επιχειρήσεις μόνο και μόνο για γραφειοκρατικούς σκοπούς. Αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο με το επιτελικό κράτος προσπαθεί να το διορθώσει και εκτιμώ
ότι τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ θετικά και πάρα πολύ ουσιαστικά, πρώτα απ' όλα για τους πολίτες μας, και θα το δούμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Οπότε λέτε ότι ο λόγος που συγκεντρώνονται τόσες πολλές εξουσίες υπό το Πρωθυπουργικό Γραφείο είναι λόγος ταχύτητας και αποτελεσματικότητας, όχι ελλείμματος εμπιστοσύνης, ας πούμε. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι έλλειμμα εμπιστοσύνης. Θέλουμε όντως ένα πιο ταχύτητα, πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό κράτος. Και είναι μια άλλη διαφορετική λειτουργία σε σχέση με αυτή που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Να σας το πω ως εξής πολύ απλά. Εάν δεν αλλάζαμε τίποτα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος, με ποιον τρόπο θα περιμένουμε καλύτερα αποτελέσματα? Πρέπει να αλλάξει λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο, η διαδικασία, η μεθοδολογία, ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε και εργαζόμαστε, για να προσδοκούμε να πάρουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά καταλαβαίνω ότι κάποιοι βαφτίζονται και χρησιμοποιούν τον τίτλο του προοδευτικού όταν πάνε να γίνουν ουσιαστικές τομές και αλλαγές και ουσιαστικές και προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, να αντιστέκονται και να βγαίνει η πιο συντηρητική τους έκφραση, να προσπαθούν να μην αλλάξει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Το τελευταίο που θα ήθελα να συζητήσουμε είναι κάτι το οποίο θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό και αφορά την περιφέρεια κυρίως. Είναι οι αλλαγές που γίνονται σε σχέση με τις πλειοψηφίες μέσα στα δημοτικά και τα περιφερειακά συμβούλια. Αφορά τους Δήμους και τις περιφέρειες της χώρας. Έχουμε 231 Δήμους και 7 περιφέρειες, όπου η επικρατούσα παράταξη, ο νέος Δήμαρχος ή ο νέος Περιφερειάρχης, αν θέλετε, δεν πήραν την πλειοψηφία των ψήφων, πάνω από 50% στην πρώτη Κυριακή. Αυτό σημαίνει, και με την απλή αναλογική, ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για παράδειγμα, ένας Δήμαρχος είναι μειοψηφία. Γιατί πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει αυτό? Καταρχήν υπάρχει θέμα, είναι ξεκάθαρο από την αρχή, από τα αποτελέσματα των πρόσφατων δημοτικών, αυτοδιοικητικών και περιφερειακών εκλογών, ότι δεν θα μπορούν να υπάρχουν πλειοψηφίες, να σχηματιστούν πλειοψηφίες στα δημοτικά συμβούλια. Έχουμε το εξής ακραίο παράδειγμα, δήμαρχο, στην Ορεστιάδα νομίζω, κάνετε το ρεπορτάζ και ψάξτε το, όπου έχει λάβει πάνω από 50% στην πρώτη Κυριακή. Εκλέχτηκε λοιπόν ο Δήμαρχος με την πρώτη Κυριακή, αλλά στα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έχει μόλις 16, δεν έχει δηλαδή καν την πλειοψηφία. Είχαμε λοιπόν έναν νόμο που ήταν της υπεραναλογικής, το οποίο οδηγεί όμως στους Δήμους στη μία μη κυβερνησιμότητα. Δηλαδή οι Δήμοι να μην μπορούν να λειτουργήσουν, να μην μπορούν να λάβουν αποφάσεις. Τι έρχεται μας λοιπόν η κυβέρνηση πολύ ο χρόνος, κάνει, αλλά θα ήθελα, έρχεται, λοιπόν, θα ήθελα να κλείσουμε λέει, την απάντηση σας να περιλαμβάνει αν αυτή είναι η πόνη της αλλαγής, η πόνη της γένας για να εφαρμοστεί η απλή αναλογική. Ακούστε, δίνει τη δυνατότητα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στην παράταξη του Δημάρχου, στη Δημοτική δηλαδή αρχή η οποία εξέλεξε τον Δήμαρχο, να συμμετέχει στη διοίκηση και να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για να προχωρήσει και να λειτουργήσει ο Δήμος. Διότι στο τέλος θα πρέπει να λειτουργήσει ο Δήμος και να επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο υπάρχει, και όχι απλά μάλιστα να μιλούμε μόνο και μόνο για την λειτουργία της απλής αναλογικής. Με δημοκρατική έκφραση, διαμορφώνοντας τις πλειοψηφίες αυτές οι οποίες χρειάζονται για να εκφράζεται η πλειοψηφία μάλιστα των πολιτών, αλλά να μπορούμε να έχουμε και αποτελέσματα στη διαχείριση και στη διοίκηση της καθημερινότητας που ως επιτοπλίστων είναι αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Σίλιο, ήσασταν ξεκάθαρος. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στο Δελτίο. Καλό βράδυ. Καλή. Κυρίες και κύριοι, συγκλονισμένος παραμένει ο πλανήτης μετά τις δύο αιματηρές επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες που κόστησαν τη ζωή σε 30 ανθρώπους. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν τις σκηνές τρόμου που έζησαν χθες, αλλά και τα προφίλ των δύο μακελάριδων που σκόρπισαν το θάνατο σε Τέξας και Οχάιο. Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή είναι ο μακελάρης του Ελπάσο, 21χρονος Πάτρικ Κρούσιους, αφού του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονίες κατά συρροή και αποπρόθεση με επιβαρυντικές περιστάσεις. Οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ ανέφεραν ότι σκόπευαν να ζητήσουν επιβληθεί η ποινή του θανάτου στον νεαρό που πιστεύεται ότι διέπραξε τη σφαγή εξαιτίας του μίσους του για τους Ισπανόφωνους. Επιπλέον υπάρχει το ενδεχόμενο να εκδοθεί στο Μεξικό, όπως σημείωσε ο πρόεδρος της χώρας Μαρσέλο Εμπράρντ, καθώς 6 από τα θύματα του ήταν Μεξικάνοι πολίτες. Το στίγμα το φωνικό χτύπημα του 21χρονου παραμένει είναι ανεξίτηλο στο Ελπάσο. He
and more people are coming in, and then I hear boom, 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 boom. We all run out of the McDonald's. A bunch of kids just run around, you know, without their parents though. So I got my bag in my hand. I'm trying to pick them up one more, as many as I can, just run out. I'm tired of waiting and waiting and waiting, and I just want to know where my mom is. Honey, here's Timmy. Let's give him a call. Το σοκ από την αιματηρή επίθεση στο εμπορικό κέντρο Σχελοβίστα αποτυπώνεται στο πρόσωπο του αρχηγού της τοπικής αστυνομίας που ανακοινώνει τα ονόματα των νεκρών. The ages and genders of all these people injured and killed are numerous in the age groups. The situation, needless to say, is a horrific one. Παγκόσμια συγκίνηση προκαλεί η ιστορία του ζεύγου Σαντσόντο, που ψώνιζαν σχολικά είδη μαζί με το 2 μηνών παιδί τους. Όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί, ο σύζυγος ήταν το πρώτο θύμα, ενώ η μητέρα προστάτευσε με το σώμα της το νεογέννητο βρέφος της. Συγκίνηση προκαλεί και η ιστορία του πολυτεχνού βετεράνου, ετών 67, που πέθανε προσπαθώντας να προστατέψει τη γυναίκα και τα παιδιά του, καταφέροντας να τα κρύψει στην τουαλέτα. Ο ίδιος όμως δεν τα κατάφερε και τραυματίστηκε θανάσιμα από το μακελάρι. And we're going to take care of it, but perhaps more has to be done. But this is also a mental illness problem. If you look at both of these cases, this is mental illness. Είναι το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης στην East Fifth Street στον Dayton του Οχάιο. Θαμονές νυχτερινού κέντρου τρέχουν να γλιτώσουν. Σε ένα άλλο βίντεο που κατέγραψε περαστικός με το κινητό του, φαίνεται άτομο πεσμένο στο έδαφος που δευτερόλεπτα νωρίτερα δέχτηκε τα πυρά από τον μακελάρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης ήταν ο 24χρονος Connor Betts από το Melbrook του Οχάιο. Ανατριχύλα προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως σχετικά με το παρελθόν του. Πριν από λίγα χρόνια είχε αποβληθεί από το λύκειο Melbrook που φοιτούσε, καθώς είχε γράψει στο τουαλέτες του σχολείου μια λίστα με τα ονόματα συμμαθητών του που ήθελε να βιάσει, να σκοτώσει και να. Τότε τόσο οι καθηγητές όσο και οι μαθητές υποστήριξαν ότι ετοιμαζόταν για μαγειλιό στο σχολείο, όμως τελικά δεν προχώρησε τα δολοφονικά του σχέδια. Ο πρώην διευθυντής υποστήριξε πως ο 24χρονος ήταν θύμα μπούλινγκ στο σχολείο και είχε δεχθεί ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς. Μία ακόμα συμμαθητριά του είπε πως κατάλαβε αμέσως ποιος ήταν πίσω από το μαγειλιό όταν έμαθε για το περιστατικό γιατί θυμήθηκε τη λίστα. Άλλοι συμμαθητές που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας είπαν πως ο 24χρονος είχε βίαιες φαντασιώσεις όπως να δέσει και να μαχαιρώσει το λαιμό μια συμμαθητριά του. Ανάμεσα στους νεκρούς, όπως ανακοινώθηκε, είναι και η 22χρονη αδερφή του μακελάρι και ο φίλος της, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο λίγα μέτρα μακριά από το νυχτερινό κέντρο που σημειώθηκε η επίθεση. Με απτόητη συνεχίζει να προκαλεί η Τουρκία, με τον Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου να επιδεικνύει χάρτες της τουρκικής ΑΟΣ που φτάνει μέχρι την Κρήτη, ενώ απ' την άλλη να δηλώνει πως η Τουρκία θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Η Ελλάδα κρατά κλάδο ελέας, αλλά έχει και ξύφος, ήταν το μήνυμα του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια. Την ίδια ώρα, κρίσιμες διαβουλεύσεις για το Κυπριακό λαμβάνουν χώρα στη Λευκοσία. Συνεχίζει τη ρητορική της ένταση η Άγκυρα. Σε ομιλία του προς διπλωμάτες, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου μιλούσε για συνεργασία με την Λευκοσία και την Αθήνα για την επίλυση των μεταξύ μας προβλημάτων. Ωστόσο, στο φόντο εμφανίζονταν χάρτης της τουρκικής υφαλοκρηπίδας να φτάνει μέχρι και την Κρήτη και να περιλαμβάνει όλη την περιοχή νότια του Καστελόριτζου και της Ρόδου. Μάλιστα, επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας μίλησε για μια αμοιβαία εποφελή λύση. Ένας εύλιωτος τρόπος για να μιλήσει για διαμοιρασμό του Αιγαίου. Μήνυμα κατά της τουρκικής προκλητικότητας έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος κατά τη διάρκεια της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπουργείων, που περιλαμβάνει την ίδρυση Γραφείου Αμυντικής Διπλωματίας. Ξεχνάμε όμως ότι η χώρα μας, που παραδοσιακά κρατάει κλάδο ελέας, είναι μια χώρα η οποία διαθέτει και ξύφος. Όλο αυτό γίνεται ώστε να υπάρχει καλύτερος, εντατικότερος και πιο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των ενεργειών των δύο Υπουργείων για να έχουμε πιο αποτελεσματική σε όλες τις εκφάνσεις άσκησης εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Εκτός από το Γραφείο Αμυντικής Διπλωματίας, η κυβέρνηση υλοποιεί τις προαναγγελίες της για ριζική αλλαγή στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της χώρας. Μεγάλο βήμα σε αυτό είναι η θεσμοθέτηση Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Στην θέση αυτή, προ λίγων ημερών, τοποθετήθηκε ο αντινάβαρχος Αλέξανδρος Διακόπουλος, που συναντήθηκε σήμερα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, βασική προτεραιότητα είναι ο εξυγχρονισμός της πολιτικής ασφαλείας της χώρας. Οι ίδιες πηγές εξηγούν πως ο Σύμβουλος
Εθνικής Ασφαλείας θα υποστηρίζει τον Πρωθυπουργό και θα συνιστά τον σύνδεσμο με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Παράλληλα, οι Τούρκοι δεν σταματούν να καλλιεργούν κλίμα νέου 74 με αναφορές προς την υπεράσπιση των συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων. Η Κύπρος είναι εθνική μας υπόθεση. Η ισότητα και η ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων είναι ουσιαστική σημασία. Σε αυτή τη βάση δεν αποκλείουμε καμία λύση. Το μήνυμά μας σε όλους τους ενδιαφερομένους στην περιοχή είναι το ίδιο. Αν συνεργαστείτε μαζί μας, όλοι θα βγουν κερδισμένοι. Και όσο Μευλούτ Σαβούσογλου εξτομίζει εμπριστικές δηλώσεις στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων με την ελπίδα να καταλήξουν σε κοινή στάση εν ώψη των κρίσιμων διεργασιών στο Κυπριακό. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζή την περασμένη Παρασκευή έτεινε χείρα φιλίας προς την Λευκοσία, καλώντας την απέναντι πλευρά να αφήσουμε πίσω μας το επώδυνο παρελθόν, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου επισήμανε πως ο πρόεδρος Αναστασιάδης ελπίζει σε ουσιαστικό διάλογο, ενώ προσβλέπει να βρει απέναντί του πράγματι έναν Τουρκοκύπριο συμπατριώτη και όχι τους σχεδιασμούς της Άγκυρας που αξιώνει με θράσος. Την ίδια ώρα καταραίουν οι Αμερικανο-Τουρκικές συνομιλίες για τη Συρία, αφού ο Ερντογάν δεν φαίνεται ικανοποιημένος από αυτά που του προσφέρει η Ουάσιγκτον. Έτσι, συγκεντρώνει στρατεύματα για να ενισχύσει τα ήδη υπάρχοντα στα κατεχόμενα της Βόρειας Συρίας, ενώ προετοιμάζεται και για μια μεγάλη κλίμακας επίθεση εναντίον των Κούρδων που έχουν καταλάβει αυτά τα εδάφη στο βόρειο τμήμα της χώρας που μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις μπορεί να πυροδοτήσει ένα τέτοιο συμβάν. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Μόσχας, μπορεί να είναι τόσο ενδιαφέρουσες όσο και επικίνδυνες. Και επιστρέφουμε στο στούντιο που έχουμε μαζί τον καλό συνάδελφο Χρήστο Κιμπιζή. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, καλησπέρα. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Ακόμη μια φορά που η Τουρκία αυξάνει τους τόνους και μάλιστα συνεχίζει να προκαλεί την ίδια ώρα που προετοιμάζει και ανοιχτό μέτωπο με τους Κούρδους. Αλλά ήταν και πολύ σαφέστατη η απάντηση της ελληνικής πλευράς. Και θέλω να σου πω, Κωνσταντίνε, ότι όταν η κυβέρνηση φοράει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, τότε πρέπει το μήνυμα να εμπνέει ενότητα, να εμπνέει δυναμική, δυναμισμό, αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Και νομίζω ότι σήμερα οι υπουργοί και οι δύο κάνανε ακριβώς αυτό που έπρεπε. Τώρα να πάμε στον κύριο Τσαβούσογλου, ο οποίος πέρα από τις εμπριστικές δηλώσεις, οι οποίες είναι πιο πολύ για εσωτερική κατανάλωση, απίθυνε ένα κάλεσμα, Κύπρο και Ελλάδα, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να συνεννοηθούμε για ΟΣ και Αιγαίο. Αυτό το ίδιο το είχε κάνει και ο κύριος Ακάρ, ο κύριος Κουλουσί Ακάρ, πριν λίγες μέρες, ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος είχε καλέσει τότε τις παράκτιες χώρες της Τουρκίας να κάτσουν ένα τραπέζι και να τα βρουν για την ΑΟΣ με στόχο, όπως είπαν και οι δύο, το κοινό καλό. Την ίδια ώρα που το λέει αυτό ο κύριος Τσαβούσογλου, παρουσιάζει χάρτες όπου η τουρκική φαλοκρηπίδα φτάνει μέχρι την Κρήτη. Γιατί το κάνει όμως αυτό? Γιατί η συζήτηση που θέλει να ξεκινήσει η Τουρκία θέλει να γίνει με τους κανόνες που θα επιβάλλει η ίδια η Τουρκία. Η ίδια η Τουρκία έμεσα αμφισβητεί την Κυπριακή ΑΟΣ και θέλει να γίνει η συζήτηση με τους κανόνες που θα επιβάλλει η ίδια. Και θέλω να σου πω, Κωνσταντίνο, ότι με το να ζητάει, με το να διεκδικεί η Τουρκία παράλογα πράγματα, ελπίζει να πετύχει το κάτι παραπάνω στις διαπραγματεύσεις όταν γίνουν και όποτε γίνουν και αν θα γίνουν. Και επίσης θέλω να σου πω ότι υπάρχει και ο ξένος παράγοντας, μια μεταβλητή που δεν ξέρουμε ποια στάση θα κρατήσει, σε θεωρητικό τελείως επίπεδο, διότι ίσως ο ξένος παράγοντας, η Ευρώπη και η Αμερική, πιέσει να γίνουν κατέρωθεν παραχωρήσεις και Ελλάδα και η Τουρκία. Χρήστο, και η Τουρκία έτσι από το κακό παιδί. Η Τουρκία τα βάζει όλα πάνω στο τραπέζι, εξισώνει διαφορετικά πράγματα, θέλει να τα κάνει με τους δικούς τους κανόνες, όμως υπάρχουν διεθνή κανόνες οι οποίοι δεν μπορούν να αγνοηθούν. Χρήστο Κιμπιζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Τώρα εμείς αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σημαντικό όφελος για χιλιάδες οφειλέτες των ταμείων θα φέρει η μείωση του επιτοκίου της ρύθμισης των 120 δόσεων από 5 στο 3%. Η μείωση που προβλέπεται σε σχετική διάταξη του πολυνομοσχεδίου που αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη μειώνει σημαντικά την επιβάρυνση για τους οφειλέτες που εντάσσονται στο πρόγραμμα, καθώς στη δεκαετία το όφελος φτάνει έως και στο 8% της οφειλής. Από αύριο το μεσημέρι θα μπορούν ανεμπόδιστα όλοι οι πολίτες που είχαν οφειλές στα ασφαλιστικά τους ταμεία για το διάστημα 2017-2018 να μπουν και αυτοί στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης κατά τη συζήτηση του Διυπουργικού Νομοσχεδίου στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής. Όλοι οι πολίτες πλέον ανεμπόδιστα που οφείλουν και το 17 και το 18 μπορούν να κάνουν πλέον εκαθάριση, αφού έγινε εκαθάριση των οφειλών τους, να μπουν και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία. Ακόμη, ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι πολύ σύντομα θα λυθεί οριστικά το μεγάλο πρόβλημα με τις εκκρεμείς συντάξεις που φτάνουν σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο, στις 450.000. Η στόχευση είναι το Νοέμβριο του 2019 να έρθει νομοθεσία η οποία θα αφορά τον Άτλα ψηφιακή σύνταξη, αυτός ήταν ο τίτλος, και πρώτο Θεός, τον Ιούνιο του 2020 η Ελλάδα για πρώτη φορά θα δει να εκδίδονται ψηφιακά συντάξεις
όσο αφορά τις νέες συντάξεις που εκδίδονται. Το πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη προβλέπει και σημαντική ελάφρυνση που ενδέχεται να φτάσει έως και το 8% σε βάθος δεκαετίας στους οφειλέτες ασφαλιστικών ταμείων αν ρυθμίσουν τα χρέη τους στις 120 δόσεις. Όπως είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά, κάνουμε πράξη και στο Υπουργείο Εργασίας για τα ασφαλιστικά ταμεία. Μειώνουμε το επιτόκιο από το 5% στο 3% για λόγους ισονομίας και δικαιοσύνης. Κάνουμε πιο ελκυστικές τις ρυθμίσεις, κάνουμε πιο εύκολο και πιο δίκαιο το περιβάλλον και γι' αυτό το λόγο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο εισάγεται συγκεκριμένη διάταξη που φέρνει αυτό το αποτέλεσμα της μείωσης του επιτοκίου. Η διάταξη του άρθρου 67 του πολυνομοσχεδίου προβλέπει ότι το επιτόκιο των δόσεων μειώνεται από το 5 στο 3% και για τη ρύθμιση προς τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως ισχύει και για τη ρύθμιση προς την εφορία. Ένα κέρδος που, για παράδειγμα, σε οφειλή της τάξης των 100.000 ευρώ μπορεί να φτάσει έως και τις 8.000. Νέα απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας Νότι Μηταράκη φέρνει τέλος στα χρυσά εφάπαξ. Σύμφωνα με τον ίδιο, μερίδα επαγγελματιών πήρε μεγαλύτερα εφάπαξ από αυτά που δικαιούταν και αυτό, όπως δήλωσε ο Υπουργός, θα διορθωθεί άμεσα. Θετικές εξελίξεις υπάρχουν και στο πεδίο μείωσης της γραφειοκρατίας, καθώς από αύριο θα γίνει ηλεκτρονική διασύνδεση του TaxisNet με το Μητρό Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας. Κίνηση που έχει στόχο την ταχύτερη πληροφόρηση των αρμοδίων υπηρεσιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας που ταλαιπωρεί τους Έλληνες φορολογούμενους. Και επιστρέφουμε στο στούντιο. Προχωράμε στην επόμενη απόψινή πολιτική συζήτηση με τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Τσιρώνη. Κύριε Τσιρώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στις τηλεθέατες. Τους τηλεθέατες μας βλέπουν. Έχουμε πολλά θέματα. Είναι πολλά που είναι σε εξέλιξη στο πολιτικό σκηνικό. Το συζητάμε από την αρχή του δελτίου μας. Ήθελα την εικόνα σας και ήθελα να ξεκινήσω από τις αλλαγές που υπάρχουν γύρω από τους Δήμους και τις περιφέρειες, που ουσιαστικά βλέπουμε να ανατρέπεται η απλή αναλογική. Είναι μια απογοήτευση, βέβαια, αυτό. Είναι μια φοβία, μια ιδεολειψία της σημερινής κυβέρνησης απέναντι στην ψήφο των πολιτών. Οι πολίτες ψηφίζουν, επιλέγουν και σε όλο τον πλανήτη επιλέγουν τους ανθρώπους που θέλουν να διοικήσουν το Δήμο τους. Και είναι κρίμα πραγματικά στην Ελλάδα να αλλοιώνεται αυτή η ψήφος και κάποιος δήμαρχος ή περιφερειάρχης, ο οποίος την πρώτη Κυριακή πήρε 22-23-24%, να βρίσκεται στη δεύτερη Κυριακή επειδή εξελέγει δήμαρχος με το 66% των εδρών. Αυτό δεν αρέσει και δια της πλαγίας οδού επιχειρούν να πάρουν τις αρμοδιότητες από το Δημοτικό Συμβούλιο και να δώσουν σε άλλα όργανα για να μπορεί ο Δήμαρχος να κυβερνάει χωρίς να έχει τον έλεγχο η υπόλοιπη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι λυπηρό. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη, από αυτούς δεν μπορώ να βάζουμε όλους τους Δήμους στην ίδια σειρά. Και το λέω αυτό γιατί από τους 231 Δήμους που φαίνεται ουσιαστικά να υπάρχουν οι αλλαγές και τις 7 περιφέρειες, υπάρχουν και Δήμοι που πραγματικά δεν μπορούσαν να φτάσουν σε συνεννόηση οι πολιτικές δυνάμεις. Γιατί να μην φτάσουν σε συνεννόηση? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Γι' αυτό είναι έλλειμμα. Κοιτάξτε, φωτογραφίζουμε με αυτό που μου λέτε τη φαυλότητα του παρελθόντος. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε μάθει στην Ελλάδα να μην συνεννοούμαστε. Κατηγορείται πάντα η απλή αναλογική, γιατί ουσιαστικά ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Τη μόνη περίοδο που θυμάμαι που εφαρμόστηκε, αλλά ήταν μια περίοδος ανώμαλη, ήταν το 89-90, με την κυβέρνηση εκείνη της Εθνικής Ενότητας, η οποία το μόνο που έκανε είναι να φτιάξει το ειδικό δικαστήριο. Και πραγματικά απέτυχε, αλλά το ότι απέτυχε εκείνη η κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι αποτυχάνει η απλή αναλογική. Mm. Γιατί βλέπετε, χώρες με απλή αναλογική προκόβουν. Άρα προκόβουν λέτε, περισσότερο ακόμα και αν υπήρχαν δυσκολίες, έπρεπε να δοθεί ο χρόνος να προσαρμοστούν και οι Δήμοι και οι περιφέρειες. Τέτοια πρεμούρα πραγματικά. Αν πραγματικά βλέπαμε σε 1-2 χρόνια ότι υπάρχει έλλειψη κυβερνησιμότητας και δεν μπορούν, εκεί πρέπει να το συντήσουμε όλοι μαζί. Αλλά εδώ πέρα πριν. Να καταλάβετε, οι δήμαρχες στις οποίες αναφερόμαστε και οι περιφερειάρχες δεν έχουν αναλάβει καν καθήκοντα. Αναλαμβάνουν καθήκοντα δηλαδή τώρα το φθινόπωρο. Άρα πριν καν δούμε αν μπορούν να κυβερνήσουν, τους στερούμε αυτή την αρμοδιότητα και την αρμοδιότητα τελικά του Δημοτικού Συμβουλίου να προχωρήσει σε συνενέσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, στη Βουλή, στην Ολομέλεια, είχαμε τη συζήτηση για το επιτελικό κράτος. Βλέπουμε πάρα πολλές εξουσίες να αλλάζουν χέρια και να πηγαίνουν κάτω από τη σκέπη του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Πιστεύετε αυτό είναι για το προς σωστή κατεύθυνση ή ενδεχομένως να κρύβει για κινδύνους? Καλά, καταφανώς λάθος. Ιδιαίτερα όταν μάλιστα αρχές οι οποίες πάλευαν έντα στη διαφθορά, όπως είναι οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης, μπαίνουν κατευθείαν μέσα στο κομματικό κράτος, μπαίνουν κάτω από τον Πρωθυπουργό, ονόητο. Δηλαδή, Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει. Εδώ πέρα έχουμε αυτό το φαινόμενο να έχουμε, για παράδειγμα, δεν λέω ότι θα είναι αυτή η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση, μακάρι να αποδειχτεί καλή, μακάρι για την Ελλάδα. Έτσι όπως ξεκινάει,
δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων ας είμαστε. Εγώ δεν μ' αρέσει, επειδή είμαι σοκολόγος πράγματος, δεν μ' αρέσει από την αρχή να κάνω καταγγελτική αντιπολίτευση. Αλλά κάτι πολύ απλό λέω. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να κομματικοποιείται έτσι, γιατί το κατεξοχήν κομματικό όργανο είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το κατεξοχήν. Είναι δυνατό λοιπόν, αντίθετα να αποκεντρώνουμε τα πράγματα, να πηγαίνουμε πιο μακριά, να τα αφήνουμε σε πιο. Και το κράτος πραγματικά να γίνει επιτελικό. Είναι δηλαδή ηρωνία. Εδώ είναι κομματικοποίηση του κράτους αυτή. Δεν είναι επιτελικό κράτος. Είναι τελείως το αντίθετο. Μάλιστα. Και επειδή θέλω να προλάβουμε να πούμε για όλα τα σημαντικά θέματα της επικαιρότητας, ένα από αυτά είναι και το άσυλο. Χρειάζονται οι αλλαγές. Κοιτάξτε, το είχα πει και πριν τις εκλογές. Πριν αναλάβουμε εμείς κυβέρνηση, ο νόμος που ίσχυε είχε καταργήσει το άσυλο. Mm-hmm. Δεν είναι καινούργια ιστορία, είχε καταργηθεί, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήδη από την εποχή του Πασόκ, από τον νόμο Διαμαντοπούλου. Θα με διαφεύγει πάντως σίγουρα είναι ότι πάνω από 6-7 χρόνια δεν υπήρχε άσυλο στην Ελλάδα και δεν είδαμε να βελτιωθεί η κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια και πολύ εμφανώς θα βελτιωθεί. Τι μας λέει αυτός ο νόμος? Μας λέει ότι έκνομες πράξεις θα διώκονται αυτεπάγγελτα και θα μπαίνει η αστυνομία χωρίς την άδεια πριτάνειος. Ίσχυε αυτό και στο υφιστάμενο άσυλο ίσχυε. Πραγματικά η αστυνομία σε κακουργηματικές πράξεις, εγκλήματα κατά ζωής, όλα αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή επικαλείται η κυβέρνηση για την ανομία, μπορούσε και έμπαινε άνετα στο άσυλο. Αλλά πάσα στιγμή αυτό δεν είχε πάψει ποτέ να υφίσταται και δεν είναι αυτό το άσυλο. Ή λοιπόν η Νέα Δημοκρατία πάλι είναι όμηρος μιας ιδεοληψίας, ή θέλει κάτι να κάνει στην πανεπιστημία πάντως που δεν το είδαμε. Να έχει γίνει η επικυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, που δεν πήγε το άσυλο. Όπως καταλαβαίνετε, ο τηλεοπτικός χρόνος δυστυχώς πιέζει. Θα ήθελα να κλείσουμε με ένα σχόλιο σας για αυτό που βλέπουμε για την κλιματική αλλαγή, τις μεγάλες θερμοκρασίες στην Ευρώπη και βέβαια όλα αυτά που συμβαίνουν και στη Γροιλανδία, που χάνει κάθε μέρα δισεκατομμύρια τόνους παγού. Αυτό είναι μια δραματική κατάσταση. Η Ελλάδα, να ξέρετε, είναι από τις χώρες που με τη μελέτη της Τράπεζας Ελλάδος, που είναι η επίσημη μελέτη του ελληνικού κράτους, δεν είναι η μελέτη των οικολόγων πράσινων, θα πληρώσει μέχρι το 2100, και εδώ πέρα δεν υπάρχει επιμήκυνση χρέους, 700 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Αυτό είναι το νούμερο. 700 δισεκατομμύρια ευρώ σημαίνει δύο φορές επάνω το δημόσιο χρέος της χώρας. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση υφιστάμενη, τουλάχιστον εμείς προσπαθήσαμε κάποια πράγματα με την προσαρμογή, φτιάξαμε την προσαρμογή, αλλά αυτή τη στιγμή φοβάμαι ότι η κυβέρνηση κυριολεκτικά, όπως κάνανε παλιά με το χρέος, πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Το πετάει στο μέλλον και θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Θα το πληρώσουν οι αγρότες μας, θα το πληρώσουν οι τουριστικές μας επιχειρήσεις. Δεν είναι αστείο το νούμερο. Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να προλάβουμε τα χειρότερα. Και μακάρι να προλάβουμε τα χειρότερα, δυστυχώς δεν το βλέπω. Σε αυτό σημείο θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Και σε κύριε, αλλάζουμε θέμα. Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες κατεδάφισης των επικίνδυνων κτηρίων στην πρωτεύουσα. Μετά και τον πρόσφατο σεισμό των 5,1 Ρίχτερ στα τέλη Ιουλίου, που επιδείνωσε την κατάσταση πολλών ετοιμόρροπων κτηρίων, η αρχή έγινε σήμερα με το κτίριο στους Αμπελοκήπους. Στην κατεδάφιση του πρώτου από τα 13 επικίνδυνα κτίρια που βρίσκονται στο Δήμο της Αθήνας, προχώρησε σήμερα στις 7.30 το πρωί η αναδοχή εταιρεία, η οποία ανέλαβε να απομακρύνει από την πόλη τα ετοιμόρροπα σπίτια μετά και τον σεισμό των 5,1 Ρίχτερ που συντάραξε την πρωτεύουσα. Πρόκειται για ένα κτίριο στη συμβολή των οδών Μιλοποτάμου και Στρατηγού Δαβάκη στους Αμπελοκήπους, το οποίο αρχικά ανήκε σε ιδιώτη, αλλά στη συνέχεια πέρασε στα χέρια του Δήμου Αθηναίων. Είναι το πρώτο στη λίστα των 13 κτίριων που χρήζουν κατεδάφισης. Εδώ ακριβώς βρισκόταν το πρώτο από τα 13 κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα και είναι προς κατεδάφιση. Πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο χτίστηκε πριν το 1955. Η κατεδάφιση του κρίθηκε αναγκαία, καθώς αποτελούσε κίνδυνο για τους πολίτες που κυκλοφορούν στην περιοχή, με τους ίδιους να αναφέρουν πως για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ετούνταν αυτή την κατεδάφιση. Ήταν επικίνδυνο, είχαμε κάνει όλη η περιοχή, και εμείς και πολλοί άλλοι, πολλές φορές αιτήσεις στο Δήμο για να γίνει κάτι. Έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει. Ήταν ετοιμόρροπο. Ήταν θέμα χρόνου δηλαδή να πέσει. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Μπρούλιας, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία, έπρεπε να προσπελαστεί ένας γραφειοκρατικός κυκαιώνας. Από τη στιγμή που είχαμε τον ανάδοχο για να ξεκινήσει η συγκεκριμένη εργολαβία, δεν μας πήρε πολύ. Μέσα σε 15-20 μέρες βγάλαμε την πρώτη άδεια. Μας πήρε τουλάχιστον 2 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ενός δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, ώστε να υπάρχει ανάδοχος και να μπορέσουμε επιτέλους να προχωρήσουμε σε γκρεμίσματα. Ένα θέμα ωστόσο, το οποίο προκύπτει μετά την κατεδάφιση, είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν. Ο Δήμος Αθηναίων κάνει μια
σειρά από καταδαφείς χωρίς να έχουν τουλάχιστον το σύστημα το δικό μας, το οποίο διαχειρίζεται στην Αττική το 70% των στερεών αποβλήτων. Καλό θα είναι οι αρμόδιοι να μας πούν αν πράγματι διαχειρίζονται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, την ΚΙΑ 36259. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, οι κατεδαφίσεις έχουν μπει στην τελική ευθεία και ως τα τέλη Αυγούστου θα έχουν απομακρυνθεί όλα τα επικίνδυνα κτίρια από το Δήμο. Αυτά για το σεισμό. Δυστυχώς όμως υψηλός είναι και ο κίνδυνος πυρκαγιών και για αύριο. Να συνδεθούμε ζωντανά με το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και τη συνάδελφο Ματίνα Πολυχρόνη για να μας ενημερώσει για τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Ματίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για αύριο προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα στη Σάμο, Χίο και Ικαρία, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα εκτός από την Ρόδο και στην περιφέρεια Κρήτης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έτσι έχει ενημερώσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, κρατικές υπηρεσίες, αλλά και τους δήμους και τις περιφέρειες των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Παράλληλα, βέβαια, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην κάνουν ενέργειες, να αποφεύγουν μάλλον τις ενέργειες στην ύπαιθρο, όπως δηλαδή η χρήση υπαίθριων ψυσταριών, το κάψιμο ξερών χόρτων, ώστε να αποφευθεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Φυσικά, βέβαια, σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, πρέπει αμέσως να ειδοποιήσει την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199, Κωνσταντίνε. Μάλιστα, Ματίνα Πολυχρόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Λίγο πριν κλείσουμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε απευθείας, είτε την ώρα που εσείς επιλέγετε από τη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και από το κανάλι μας στο YouTube. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της ημέρας μέσα από τον φακό του Κόντρα. Όλοι εμείς σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε και απόψε για την ενημέρωσή σας, η οποία εδώ στο Κόντρα είναι πρωταγωνιστής. Να έχετε ένα καλό βράδυ.